Θα είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει τόσο πολύ. Πάντως έχεις πολύ έτσι μέσα σου όρδι. Δεν τον έχω ξανακάνει. Ναι. Ναι, ναι. Θα είναι λίγο διαφορετικό. Πού πονάς τώρα, Τρυφωνά μου, πες μου, δείξε μου. Εδώ πονάω, ανάμεσα στα πόδια. Δεν μπορώ καν να τα σηκώσω. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά ο χορός έτσι είναι, με προσπάθεια και με πολλή επανάληψη. Θα χορέψεις μαζί με την Κλοντιάνα, αλλά θα είναι και κάποιος άλλος μαζί. Ναι, θα είναι και κάποιος άλλος μαζί. Όχι η Γαλένα. Όχι η Γαλένα. Άλλος στην Κριτική Επιτροπή. Ναι, όχι, ναι, εντάξει. Χορευτής θα είναι χορεύτρια ή κάποιος επώνυμο. Όχι επώνυμος. Ξέρω, είναι δύσκολο. Γαλένα μου είναι δύσκολο. Ίσια πλάτη, αλλά είναι δύσκολο, Γαλένα μου, πραγματικά. Πονάει, λέει, Γαλιμενούλη, παντού. Εδώ πονά τα πόδια μου, αφού την πρώτη μέρα που κάναμε πρόβα μετά, δεν μπορούσα για τρεις μέρες. Χρειάζεται προσπάθεια, δεν είναι εύκολο. Γιατί έχει βγει λίγο από τη φόρμα, αλλά πιστεύω μέχρι την Κυριακή ότι θα τη ξαναβρεί και θα το δείτε και καλύτερο. Θα ακούσει, βέβαια, θα είναι σε επίπεδο κριτικής. Ευχαριστώ, τέτοιο, αφού ξέρεις πιο φοβάμαι πιο πολύ. Τι φοβάται πιο πολύ, τον κύριο Λάσιο θα μου πει. Για τώρα δεν έχω βαθμό. Αλλά εντάξει, όσο και θα στηθώ μπροστά στην Επιτροπή και θα με ξανακρίνει. Εντάξει, έχω λίγο τράκι. Ποιος προκαλεί άγχος, ο κύριος Λάτσιος? Ο κύριος Λάτσιος ήταν που με αντιμετώπιζε. Λίγο... Το συνέστημα δεν χάνεται. Το συνέστημα, ναι, αυτό ότι εξετάζουμε, ότι θα με σχολιάζουν, θα με κριτικάρουν, δεν χάνεται. Ναι, σίγουρα. Και...